60 κορίτσια ηλικίας 17 ετών ξεσήκωσαν το κάστρο. Έκτοτε επισκέφτηκα τη Μεθόνη αρκετές φορές, ποτέ όμως με τόσο γέλιο. Μεγαλώνοντας βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Τη Μεθόνη κατάφερε να τη δω ξανά από άλλη όμως σκοπιά με το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Με τον κύριο Φουτάκη δεν γνωριζόμασταν. Με τον κύριο Φουτάκη δεν γνωριζόμασταν, αλλά όταν συναντηθήκαμε και μου μίλησε με τόσο πάθος και ενθουσιασμό για την πολυτάρχη ιστορία του κάστρου της Μεθόνης και για την δεκάχρονη έρευνά του σε ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά αρχεία, αποφασίσαμε χωρίς κανένα δισταγμό να προχωρήσουμε στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Έτσι ξεκίνησε ένα συναρπαστικό ταξίδι στις εποχές που άφησαν τα ίχνη του στο κάστρο από την αρχαιότητα έως σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που αποκαλύπτει την παράξενη τύχη του κάστρου. Δεν είναι ευρέως γνωστό ότι η Μεθόνη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και ότι είχε στενούς δεσμούς με τη Βενετία. Στο πόνημα αυτό γίνεται μια πλήρως τεκμηριωμένη έρευνα για πολλά θέματα. Για τις γραπτές μαρτυρίες, για τα νομίσματα και για τους θηρεούς και επανεξετάζονται ζητήματα σχετικά με την ονομασία των μνημείων. Παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια η ιστορία της Μεθόνης και η θέση που κατέχει στην ευρωπαϊκή και την νεότερη ελληνική ιστορία. Πρωτοβουλίες σαν αυτή απαιτούν ασφαλώς ακούραστους μελετητές αλλά και ακούραστους εκδότες. Ευχαριστούμε τον συγγραφέα για την τιμή που μας έκανε να μας εμπιστευτεί το υλικό της έρευνάς του και για την αγαστή συνεργασία μας παρά τη μεγάλη απόσταση που μας χώρισε. Ευχαριστούμε για την παρουσία του σήμερα εδώ, την αυτοεξοχότητα των πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα, κύριο Εφίζιο Λουίτζι Μάρας και τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, δήμαρχο Πύλου Νέστορος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους ομιλητές που παρουσιάζουν το βιβλίο στην ακαδημαϊκό κυρία Χρύσα Μαρτέζου, στον καθηγητή κύριο Πέτρο Θέμελη, διευθυντή του έργου της Αρχαίας Μεσίνης και στον κύριο Γιώργο Τόλια, διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Ελληνικών Ερευνών. Τέλος, ευχαριστούμε την Ελαθίνες Αρχαιολογική Εταιρεία και ιδιαίτερως τον Γενικό Γραμματέα κύριο Βασίλειο Πετράκο για τη φιλοξενία στην αίθουσα αυτή, καθώς και όλους εσάς που μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας.
Παρακαλώ την αυτοεξοχότητα των πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα, κύριο Εφίζιο Βιτσιμάρας και στις... I think I will go in Greek, but this is the first time for me, so I'm very... it is an effort. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, δεν έχω ειδικές γνώσεις πάνω στο σημερινό θέμα. Σίγουρα όχι στο επίθετο αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου, ούτε βεβαίως για όσα θα μας πει ο συγγραφέας και αξιόλογοι ομιλητές. Αισθάνομαι όμως πολύ εντόνα ότι όλοι εμείς και οι νέοι πιο πολύ πρέπει να κινήσουμε την ιστορία. Η επικαιρότητα χωρίς γνώση της ιστορίας δεν έχει νόημα και είναι επικίνδυνη. Και αυτό το βιβλίο μας βοηθάει να γνωρίσουμε την ιστορία και την αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες λυπήθηκα πολύ όταν είδα στην Ιταλική τηλεοράση ότι κανένας νέος δεν ήξερε να απαντήσει στην ερώτηση πότε ζήσανε ο Ίτλερ και ο Μουσολίνι. Στην Ιταλία και νομίζω in other places too, not only in Italy. Όσα αναφερόνται στο βιβλίο είναι σημαντικά για την Ελλάδα, για την περιοχή της Μεθόνες, αλλά για την ιστορία των δεσμών μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδας, που είναι δουλειά της πρεσβεία μας να φροντίσει. Χαίρομαι που Έλληνες και Ιταλοί συνεργάστηκαν για την δημιουργία αυτή του βιβλίου. Αυτές οι ιστορίες, ειδικά όταν είναι αποτέλεσμα προσεκτικής ερευνάς, μας βοήθανε να καταλάβουμε τι κάναμε, πώς ήμασταν, τι ήταν σημαντικό για μας, ποιους κίνδυνους και βάσανα ζήσαμε, για ποια θετική ή αρνητική πράξη θα μας θυμούνται. Αυτή η γνώση δεν μας λέει τι να κάνουμε σήμερα, αλλά μας βοηθάει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και ποια θα μπορούσε να είναι η διαδρομή μας. Αλλά αλίμονο αν είμαστε υπερήφανοι ή αν θρηνούμε για το παρελθόν μας, γιατί αυτό θα μας οδηγούσε σε παράλυση. Η ιστορία μπορεί να γίνει φυλακή μας. Λέει ο Δάντης, «Δεν πλαστικάτε να ζείτε σαν κτίνοι, αλλά να ακολουθάτε την γνώση και την αρετή». Αυτός είναι ο λόγος που σας ευχαριστούμε για το έργο σας, κύριε καθηγητή. Grazie.
Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρας και στη συνέχεια καλώ τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη, δήμαρχο Πύλου Νέστορος και την πρόεδρο της ΚΕΔΗ να απευθύνει τον χαιρετισμό. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, καταρχήν να σας πω ότι μόλις εχθές ήμουν στη χώρα σας και κήρυξα την έναρξη των εργασιών στην Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας των εκδηλώσεων που έγιναν στην Νάπολη, παρουσία 80 κλασικών λυκείων από την Ιταλία και από την Ελλάδα. Όπως και την Πέμπτη θα βρίσκομαι στη Βενετία για τη Γενική Συνέλευση του άλλου project που έχουμε, του Marco Polo System, και μιλάμε για το ταξίδι στην Αδριατική και στη Μεσόγειο. Άρα μας συνδέουν πολλά ως τόπους, ως χώρες, ως πόλεις και ως ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, η Μεθόνη, η ανεξερεύνητη αυτή πόλη, της οποίας οι ιστορικές μνήμες συνδέονται με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, τους Ενετούς, τους Φράγκους και τους Οθωμανούς, αναμφισβήτητα αποτέλεσε μέσα στο πέρασμα των αιώνων ένα σημαντικό γεωγραφικό σημείο στον παγκόσμιο χάρτη. Και αυτό δηλώνει και το βιβλίο που κρατάτε ή θα αγοράσετε, φαντάζομαι όλοι, στα χέρια σας, το οποίο αποτελεί για τον συγγραφέα το έργο μιας επίπονης και μακροχρόνιας εξέτασης και διασταύρωσης στοιχείων για την ιστορία της Μεθόνης. Για όλους εμάς και ιδίως τους κατοίκους και καταγόμενους από τα μέρη αυτά, αποτελεί μια ζωτική σημασίας εργασία, ένα θεμέλιο για τη γνώση της ιστορίας του τόπου μας. Απόψε, λοιπόν, βρισκόμαστε στην παρουσίαση του βιβλίου του διακεκριμένου διδάκτωρα φιλοσοφίας Παναγιώτη Φουτάκη με τίτλο «Η Μεθόνη και η Ιστορία, η Βενετία και η Εξουσία». Σήμερα, σύγχρονοι ερευνητές και ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τη Μεθόνη και το κάστρο της, δεν κατάφεραν να αγγίξουν σε βάθος και να αποτυπωγραφήσουν την ιστορία της. Τόσο όσο ο Παναγιώτης ο Φουτάκης, ο οποίος μέσα από το επιστημονικό του πρίσμα συνδύασε με προσοχή και υπομονή μαρτυρίες ταξιδιωτών, μελέτες και άλλα σχετικά αρχεία από διάφορες βιβλιοθήκες του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε σήμερα εδώ για να χαιρετήσουμε την έρευνα ενός ανθρώπου που, παρά το γεγονός ότι η καταγωγή του δεν είναι από την περιοχή της Μεσσηνίας, εμβάθυνε με τέτοια επιμονή, προσοχή αλλά και σεβασμό στην ιστορία της περιοχής, δημιουργώντας ένα σοβαρό έργο που θα μείνει σε όλους μας, βοηθώντα μας να γνωρίσουμε τον τόπο μας καλύτερα. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η επιτυχία αυτής της διατριβής οφείλεται κυρίως στην ιδιωτελή αγάπη του συγγραφέα για τη σωστή έρευνα των παρελθόντων χρόνων. Πιστεύω να μην κάνω λάθος και αυτό φαίνεται από το βιβλίο σας. Εξοχότατε πρέσβη, κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι είναι η άκρος προσεγμένη δουλειά, η μελέτη που στηρίζεται σε εμπεριστατωμένα ιστορικό στοιχεία και όχι σε υποθέσεις, όπως πολλές φορές έχουμε συνηθίσει, γεγονός που αναδεικνύει την ουσία αυτού του συγγράμματος. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγγραφέα όχι μόνο ως δήμαρχος αυτού του τόπου, του ιστορικού τόπου, του Δήμου Πύλου Νέστορος, της Μεθόνης, της Κορώνης και όλου αυτού του ιστορικού μεγάλου τόπου, γιατί ο κ. Μανιατάκης θα μου λέει για τις Κορώνης που είναι εδώ παρόν, το είπα μόνος μου, αλλά και ως δημότης αυτού του ιστορικού τόπου, για την παρακαταθήκη που μας δίνει
έτσι ώστε όλοι να έχουμε δυνατότητα στη γνώση της ιστορίας μας. Και σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι, εκατοντάδες χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Μεθόνη ξεκίνησε να ταυτίζεται με αρκετά σημαντικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Στον απόϊχο της τοπικής αυτής ιστορίας, ο οποίος καθιστά την Καστρούπολη, όπως λέγεται, της Μεθόνης και το λιμάνι της βασικές συνιστώσεις, είναι αλήθεια ότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες. Τόσο για τη διαφύλαξη της ιστορίας μας, της ιστορικής μας κληρονομιάς, όσο και για την προβολή της διεθνώς. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι πάντα εύκολο οι κρατικοί φορείς να μπορέσουν να προσπελάσουν τις οικονομικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες που παρουσιάζονται κάθε φορά. Κύριε Γερούσουν, εδώ από το Υπουργείο Πολιτισμού αντιλαμβάνεται τι λέω. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει άλματα επιτυχίας στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, χάρη στην επιμονή της γνώσης και την αγάπη για την πατρίδα που επιδεικνύουν όλα τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε πάντα με γρήγορους ρυθμούς τις όποιες δυσκολίες μας παρουσιάζονται και να αναδείξουμε τον τόπο μας και την ιστορικότητά του τόσο με την εκπόνηση μελετών όσο και με την ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα πολλών αυτών των έργων. Σε αυτό σημαντικό ρόλο, κυρίες και κύριοι, έχουν παίξει οι δεσμοί αγάπης συνεργασίας η δική μου, του Δήμου, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, το πλεονέκτημα της σημαντικότητας του τόπου μας αξιοποιούν οι πολίτες του, οι οποίοι είναι ενεργοί και συνεργάζονται με τον Δήμο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις πολιτιστικού και πολιτισμού και ιστορικού χαρακτήρα, όπως διεθνή συνέδρια ιστορικού περιεχομένου στην περιοχή μας, όπου αναπτύσσεται και ακούγονται απόψεις, θέσεις και προβληματισμοί, ακόμα και προτάσεις για τις δραστικές πρωτοβουλίες στον χώρο του πολιτισμού. Έχω πει πριν κλείσω κατά το παρελθόν ότι αυτή η Καστροπολιτεία πρέπει να γίνει πάλι Καστροπολιτεία. Με την παρουσία όλων μας σε αυτή την εκδήλωση αποδεικνύουμε ότι κρατάμε ζωντανό το ενδιαφέρον μας στην ιστορία και συνεχίζουμε τον αγώνα για την ανάδειξη, διατήρηση και προβολή αυτού του πλούσιου τόπου. Να ξέρετε ότι εμείς εκεί, και κλείνω με αυτό, είμαστε αυτοί οι οποίοι πραγματικά στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια ώστε τα μνημεία του τόπου μας να μείνουν όρθια. Και μαζί με τους πολίτες, η αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορώ να πω ότι στην δική μας περίπτωση έχουμε κάνει πολλά και καλά πράγματα. Καλό ταξίδι στο βιβλίο σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καφαντάρη. Το λόγο θα έχει τώρα ο κύριος Στέβερης. Κύριε Πρέσβη της Ιταλίας, κύριε Ακαδημαϊκοί, φίλοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Από το 1963, όταν πάτησα το πόδι μου στη Μεσσηνία ως επιμελητής αρχαιοτήτων, η Μεθόνη κατέκτησε την πρώτη θέση στα ενδιαφέροντά μου και τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα. Μέχρι το 1966 ήμουν υπόλογος και επόπτης των εργασιών αναστήλωσης
του δυτικού πύργου της νότιας πύλης Σαν Μάρκο του έτους 1411. Την βλέπετε στην εικόνα. Αυτή είναι η πύλη και μιλάμε για τη σκάρπα εκεί δεξιά κάτω με την οποία ασχολήθηκα. Αυτή η αναστήλωση έγινε τότε με τη δικιά μου εποπτεία από τον αρχιτέκτονα Βαζίρια Τζίκη, καθώς και η επάλξης εδώ. Αυτή είναι η σημαντικότερη οχυρωμένη πύλη του Βενετσιάνικου κάστρου, ήταν μάλλον μέχρι την ανέργεση του οκτάπλευρου πύργου Αγίου Νικολάου, του γνωστού ως Μπούρτζη, από τους Τούρκους 70 περίπου χρόνια αργότερα, μετά το 1411 εννοώ. Γίνεται επομένως κατανοητός ο λόγος που δέχτηκα να παρουσιάσω ένα μικρό έστω μέρος από το ογκώδες αυτό σύγγραμμα του Παναγιώτη Φουτάκη με τίτλο «Η Μεθόνη και η Ιστορία, η Βενετία και η Εξουσία, Αθήνα 2017» των εκδόσεων Καπών. Πρόκειται για συγγραφικό και εκδοτικό άθλο μιας μονογραφίας 485 σελίδων μεγάλου σχήματος με 438 εικόνες και σχέδια. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδρομή που ξεκινά με τον Όμηρο και καταλήγει στον 20ο αιώνα, με το βάρος φυσικά να πέφτει στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Ο συγγραφέας φωτίζει πλευρές της ιστορίας και της οχυρωματικής τεχνικής της οργάνωσης και της διοίκησης της μεσσηνιακής αυτής καστροπολιτείας, στηρίζοντας τα συμπεράσματά του στη μαρτυρία των 127 κειμένων, πηγών εννοώ, στις 112 απεικονίσεις του κάστρου που φυλάσσονται στα αρχεία της Βενετίας και του Παρισιού, στα νομίσματα, καθώς και στη μελέτη και ταυτοποίηση 27 θηρεών και 18 ενετικών λιονταριών που βρίσκονται ενσωματωμένα ως σήμερα στο κάστρο. Αποκαθιστά ο συγγραφέας την αλήθεια, όπως λέει, ανατρέποντας ορισμένες καθιερωμένες αλλά λανθασμένες κατά τη γνώμη του απόψεις, για παράδειγμα την αποκαλούμενη στήλη Μοροζίνη, αριστερά την ξέρουμε όλοι, επίσης αποκαθιστώντας το όνομα του καταχρηστικά λεγόμενου πύργου του Βίλε Αρδουίνου, δεξιά στην εικόνα, καθώς και την αποκατάσταση της μορφής του παλαιού λιμανιού. Παλαιό λιμάνι φυσικά είναι εδώ ακριβώς όπως ορίζεται από το παλιό λιμενοβραχείο. Αυτός είναι ο καινούριος λιμενοβραχείος, εδώ είναι το Μπούρτζι που προανέφερα. Μολονότι η παραλιακή θέση της περιοχής του κάστρου της Μεθόνης κατοικήθηκε από τα προϊστορικά ήδη χρόνια και ως άστη των ιστορικών χρόνων ήταν γνωστή στο Θουκυδίδη, τον Παυσανία και τον Προκόπιο, ο Μεσαίωνας θεωρείται δικαιολογημένα η χρυσή εποχή της καστροπολιτείας. Η μεσαιωνική έγκλη της Μεθόνης απεικονίζεται σήμερα στα ισχυρά τείχη του κάστρου που βλέπετε στην εικόνα. Θα περιοριστώ αναγκαστικά σε ορισμένα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία, αντλώντας τις πληροφορίες μου από το εκτενές κείμενο του συγγραφέα. Στον όρμο της Μεθόνης, σε μικρό σχετικά βάθος, αυτή είναι μια απεικόνιση του κάστρου από το Google, αλλά εδώ με άσπρες γραμμές έχει οριστεί η πρόταση των Ιωαννιτών Υποτών, η οποία ποτέ δεν εκτελέστηκε, κατ' ουσία του Αντώνιο Μπόζο, ο οποίος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, πέθανε νωρίς, ήθελε να οχυρώσει όλη αυτή την περιοχή μήκους περίπου 1.700 μέτρων από το κάστρο της Μεθόνης μέχρι την απέναντι πλευρά που θα κατασκεύαζε και ένα άλλο καστράκι. Αλλά αυτό το σχέδιο φυσικά μπορεί να ήταν πραγματοποιήσιμο, φαίνεται σαν ουτοπία βέβαια, εν πάση περιπτώσει δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και ήθελε να πάνω σε αυτό το νησάκι επίσης να κατασκευάσει έναν λιμενοβραχείο ώστε να ορίσει αυτόν τον κόλπο όπου θα ελιμενίζονταν τα πλοία.
Εδώ μέσα στον όρμο αυτόν, κυρίως εδώ νομίζω, φαίνονται τα κατάλοιπα ίδια από αυτήν την απεικόνηση από το Google, ενός οικισμού προϊστορικού μεσοελλαδικού που ο Ηλίας Σπονδύλης είχε εντοπίσει το 1996. Είναι ωστόσο αμφίβολο, εδώ υπάρχουν και άλλα κατάλοιπα, ίσως και εδώ ορισμένα, αλλά το πλήθος των καταλοιπών, ακόμα και η πολεοδομία του οικισμού ορίζεται εδώ αχνά κάτω από τη θάλασσα, της οποίας η στάθμη φυσικά έχει ανέβει από τότε περίπου 1,5 μέτρο. Στον όρμο λοιπόν της Μεθόνης έχει εντοπιστεί αυτός ο οικισμός. Είναι ωστόσο αμφίβολο αν στην ίδια θέση βρισκόταν η Μυκηναϊκή και κυρίως η αμπελώες απίδοσος του Ομήρου, μία από τις 7 πόλεις της Μεσσηνίας, που υποσχέθηκε να παραχωρήσει ο Αγαμέμνων στον Αχιλλέα μαζί με την όμορφη Βρυσιίδα που του είχε αποσπάσει βία. Είναι μια ενδιαφέρουσα ραψοδία της Ιλιάδας, όπου το τοπογραφικό πρόβλημα εμπλέκεται με τον καυγά δύο ανδρών για τα μάτια της όμορφης αυτής κόρης της Βρυσιίδας, ενός Μυκηναίου άνακτα του Αγαμέμνονα και ενός αγέροχου καταμάχη του νέου πολεμιστή γιού της Νηρίδας Θέτιδας του Αχιλλέα. Με την κατάκτηση της Μεσσηνίας από τους Λάκωνες στη διάρκεια των Μεσσηνιακών πολέμων από τα τέλη του 8ου αιώνα ως τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. οι Μόθωνέοι, όπως και άλλοι Μεσσήνοι, πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Κυλλήνη της Ηλίας και σε συνέχεια στη Ζάγκλη, σημερινή Μεσσίνα της Σικελίας, απικία των Μεσσηνίων. Στην έρημη σχεδόν πόλη της Μεθόνης εγκατέστησαν τότε οι Σπαρτιάτες γύρω στο 600 π.Χ. κατοίκους από τον Ναύπλιο μετά την καταστροφή της πόλης τους από τους Αργίους. Το 456-55 ο Αθηναίος στρατηγός Τολμίδης με 50 τριήρης και 4.000 οπλίτες σε μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης απέναντι στους Σπαρτιάτες περιέπλευσε την Πελοπόννησο και κατέλαβε τη Μεθόνη για να την εγκαταλείψει εντούτοις αμέσως μόλις εμφανίστηκε ο οργανωμένος στρατός των Σπαρτιατών. Με την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου το 431 π.Χ. όταν οι Σπαρτιάτες ετοίμαζαν εισβολή στην Αττική, ο Αθηναίος στρατηγός Καρκίνος με εντολή του Περικλή για αντιπερισπασμό πολιορκεί την αδύναμη τότε Μεθόνη με 150 πλοία, 1.000 οπλίτες και 400 τοξότες. Αποτρέπεται ωστόσο η κατάληψη της πόλης και τότε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του Σπαρτιάτη βασιλιά Βρασίδα, γνωστού και από άλλα γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου, όπως η κατάληψη της Πύλου και παλιότερα η Αμφίπολη. Με την απελευθέρωση της Μεσσηνίας και την ίδρυση της πρωτεύουσας Μεσσήνης από το θηβαίο στρατηγό Επαμεινόντα και τους Αργίους συμμάχους του το 369 π.Χ. δύο εικόνες μόνο από γενικές απόψεις της Μεσσήνης για να την θυμηθείτε. Μια γενική του κεντρικού χώρου, αεροφωτογραφία από τη στοάτη βόρεια της αγοράς, βοράς είναι εδώ δυστυχώς το σχέδιο πρέπει να γυρίσει προς τα επάνω, δεν πειράζει, και το θέατρο μέχρι το στάδιο. Αυτός είναι ο κεντρικός χώρος ο οποίος έχει ανασκαφεί και σχεδόν πλήρως αναστηλωθεί. Και μία άλλη εικόνα που δείχνει τη βόρεια στοάτη της αγοράς, την Green Arsinoe και ορισμένα από τα οικοδομήματα της αγοράς. Με την απελευθέρωση λοιπόν της Μεσσηνίας και την ίδρυση της πρωτεύουσας, η Μεθόνη παρέμεινε υπό τον έλεγχο της Σπάρτης τουλάχιστον ως το 338 π.Χ., δηλαδή την νίκη του Φιλίππου του Δευτέρου της Μακεδονίας στη Χερόνια και την εισβολή του στη Λακωνία αμέσως μετά. Είναι πάντως γεγονός ότι το νότιο τμήμα της Μεσσηνιακής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Μεθόνης, της Πύλου, των Φαρών, της Σουρίας, βρισκόταν κατά τακτά διαστήματα υπό τον έλεγχο της Σπάρτης, η οποία διεκδικούσε σταθερά τη συνοριακή περιοχή της Δενθελεάτιδος, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται στις νότιο-δυτικές πλαγιές του Ταϊγέ του βόρειο-ανατολικά
της Καλαμάτας. Αυτός ο χάρτης δείχνει ακριβώς όλη αυτή τη νότια περιοχή, η Μεθόνη είναι κάπου εδώ, Πύλος, Φαρέ, Καλαμάτα και Θουρία, όλο το νότιο κομμάτι ελέγχονταν από τη Σπάρτη, εδώ είναι ο Ταΐγητος, όπως ξέρετε, και η περιοχή, η διεκδικούμενη κατά καιρούς από τους Σπαρτιάτες είναι αυτή ακριβώς βόρειο-ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Καλαμάτας, της σημερινής Καλαμάτας, των αρχαίων Φαρών. Οι μαρτυρίες στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, οι σχετικές με τη Μεθόνη, τουλάχιστον ως το 31 π.Χ. και την αρχή της αυτοκρατορίας, είναι ισχνές και αποσπασματικές, άνευ ιδιαίτερης αξίας για τα ιστορικά δρόμενα της εποχής. Άλλωστε, η αυταρχική και συγκεντρωτική διοίκηση της πρωτεύουσας Μεσσίνης εκπροσωπούσε ολόκληρη την ομόσπονδη μεσσηνιακή επικράτεια στο διεθνή χώρο. Η κατά την επαρχία πόλης, όπως ονομάζονται στις επιγραφές που έχουν έρθει στο φως στην αρχαία Μεσσίνη και αλλού, δεν ήταν αυτόνομες. Ο Παυσανίας, ο οποίος, όπως ξέρετε, επισκέφθηκε τη Μεσσίνη γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, γύρω στο 170 μάλλον, αφηγείται μια ιστορία που άκουσε προφανώς από τους ντόπιους. Οι λυροί πειρατές από την Ήπειρο κατέβηκαν το 220 π.Χ. πλέοντας το Ιόνιο και προσορμίστηκαν στη Μεθόνη για να προμηθευτούν κρασί. Βλέπετε, κατέβηκαν όλη αυτή την περιοχή για να καταλήξουν στη Μεθόνη. Σάλπαραν ευνηδιαστικά, έφυγαν δηλαδή από το λιμάνι ευνηδιαστικά, αρπάζοντας ό,τι πολύτιμο μπορούσαν από την πόλη, εχμαλωτίζοντας μάλιστα πολλούς μοθωναίους άνδρες και κυρίως γυναίκες, αφήνοντας σχεδόν έρημη την πόλη. Η σχατιά, θέλω να πω, της Μεθόνης ήταν χώρος ελκυστικός για τους πειρατές, ανέκαθεν, οι οποίοι την χρησιμοποιούσαν ως κρυσφύγετο και ορμητήριο μέχρι τους ύστερους χρόνους. Στη σύγκρουση μεταξύ του Οκταβιανού και του Αντωνίου και Κλεοπάτρας στο Άκτιο, οι Μεσσίνοι και φυσικά οι Μοθωναίοι τάχθηκαν στο πλευρό του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Ο στρατηγός Αγρίπας, γαμπρός του Οκταβιανού, ο συγγραφέας μας έχει δώσει ένα ωραίο πορτρέτο του που βρίσκεται στο Λούβρο, στο Παρίσι, αυτός είναι ο Οκταβιανός, πολιόρκησε και κατέλαβε τη Μεθόνη την άνοιξη του 31 π.Χ., την οποία κατήχε για λογαριασμό του Αντωνίου, απόσπασμα με επικεφαλής τον βασιλιά Βόγο της Βόρειας Αφρικής, τον οποίο συνέλαβαν φυσικά οι άνθρωποι του Οκταβιανού και τον φώνευσαν. Από το 31 π.Χ. και εξής, η Μεθόνη αποτελεί σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού της Ρώμης με σιτάρι από την Αίγυπτο. Είχε αρχίσει επομένως να αναγνωρίζεται η αξία της θέσης αυτής. Πολύτιμες είναι οι πληροφορίες του Παυσανία που περιηγήθηκε, όπως είπαμε, στη Μεσσηνία και επισκέφθηκε τη Μεθόνη. Αναφέρει τη βραχονισίδα Μόθων Λίθους, εξού και Μοθόνη Μεθόνη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα θεμέλια του οκτάπλευρου πύργου, που ονομάζεται σήμερα Μπούρτζη. Ακριβώς εδώ από κάτω είναι αυτή η βραχονισίδα. Επίσης, ο Παυσανίας αναφέρει στη Μεθόνη τους ναούς της Αθηνάς Ανεμότιδας και της Αρτέμιδας, καθώς και ένα πηγάδι, σας δείχνω εγώ ένα πηγάδι του 1500 βέβαια, δεν ξέρω αν είδε αυτό ο Παυσανίας, εν πάση περιπτώσει, αλλά σημειώνει ότι από αυτό το πηγάδι έβγαινε πίσα, δηλαδή πετρέλαιο. Εγώ θα σύστηνα στους ειδικούς να κάνουν γεωτρήσεις εδώ και όχι στο Ιόνιο, μέσα σε αυτό το πηγάδι. Οπωσδήποτε θα έχει πετρέλαιο από κάτω. Φυσικά δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τη Μεθόνη και προτιμούμε να γίνουν γεωτρήσεις στο πέλαγος του Ιουνίου. Γιατί έχει εντοπιστεί εκεί πετρέλαιο, όπως ξέρετε. Ο Παναγιώτης Φουτάκης ασχολείται και με το πρόβλημα της προέλευσης του ονόματος Μοθόνη και Μεθόνη, που παρέρχομαι, γιατί
πιέζει ο χρόνος. Σχετικά με τη χρονολόγηση των φάσεων της οχύρωσης του κάστρου, όπου διακρίνει ισόδομο ή ψευδοεισόδομο σύστημα δόμησης μιας πρώτης χρονικά φάσης σε 11 σημεία του κάστρου, όπου γίνεται χρήση αρχαίων λίθων, αγκοναριών δηλαδή, λιθοπλίνθων, και μιας δεύτερης φάσης, όπου γίνεται απλώς χρήση διάσπαρτων αρχαίων λίθων, τους οποίους εντοπίζει σε 12 θέσεις πάνω στα τείχη του κάστρου. Είναι γεγονός ότι οι Φράγκοι και οι Βενετοί αργότερα πήραν αγκονάρια από τα αρχαία κάστρα, τα περισσότερα από το νότιο μέρος της οχύρωσης της Μεσσίνης, για να τα χτίσουν στα κάστρα τους, για να ενισχύσουν τον πυρήνα, θα έλεγα, της καστροπολιτείας της Μεθόνης, αλλά και των άλλων οχυρωμένων θέσεων και της Πύλου ακόμα αργότερα επί Τουρκοκρατίας και της Κορώνης. Αυτή είναι μια άποψη των τυχών της Μεθόνης. Συγκρίνει επίσης ο συγγραφέας ορισμένους μεταλλικούς συνδέσμους που σώζονται κατά χώρα σε αγκονάρια του τείχους της Μεθόνης με παραδείγματα ποιόσχημων συνδέσμων σε σχήμα π, εννοούμε μεταλλικών συνδέσμων, που εντόπισε όχι στα τείχη συγκεκριμένα, αλλά σε κτίσματα της αρχαίας Μεσσίνης και της Σπάρτης. Στις οχυρώσεις πάντως της αρχαίας Μεσσίνης, βλέπετε εδώ ένα μέρος της οχύρωσης, τα ασβεστολιθικά αγκονάρια που χρησιμοποιούνται εδώ, αυτό είναι το τείχος της εποχής, όπως λέμε, του Επαμινώνδα, δηλαδή του 4ου αιώνα π.Χ. Εκεί τα αγκονάρια δεν συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδέσμους, αλλά τοποθετούνται ελεύθερα το ένα πάνω στο άλλο και αντέχουν στον χρόνο χάρη στο βάρος, την τέλεια αρμολόγηση και τη στέρεα θεμελίωσή τους. Επίσης, όπως βλέπετε στην εικόνα, το τείχος αυτό έχει δύο παριές. Το πλάτος του είναι περίπου 2,80. Δεν είναι μόνο μιας επιφάνειας η οχύρωση, αλλά έχει δύο με εγκάρσια αγκονάρια, δρομικά και μπατικά, όπως λέμε, για να αντέχει στον χρόνο, όπως και άντεξε αυτό το κομμάτι του τείχους της αρχαίας Μεσσίνης. Η σωζόμενη οχύρωση της Μεθόνης, ένα-δύο εικόνες σας δείχνω, είναι γενικώς κατασκευασμένη από χυτή αργολιθοδομή επενδυμένη με αγκονάρια προερχόμενα και από αρχαία οικοδομήματα σε μια ενιαία όμως επιφάνεια. Κάθετα στο σύγχρονο λιμενοβραχίωνα της Μεθόνης σώζονται τμήματα του αρχαίου και του ρωμαϊκού μόλου μέσα στη θάλασσα. Δύο εικόνες, μία που σας έχω ήδη δείξει και μία γραβούρα του 1486 του Κόνραντ Γκρίνενμπερκ, ενός Γερμανού πολιτικού, μία από τις πιο ωραίες κατά τη γνώμη μου. Εννοούμε εδώ, αυτός είναι ο αρχαίος λιμενοβραχίωνας, αυτό είναι το αρχαίο λιμάνι. Ο νέος λιμενοβραχίωνας δυστυχώς το κατέστρεψε, δεν καταλαβαίνω το νόημα αυτής της κατασκευής εδώ. Και απευθύνομαι και στον Δήμαρχο, Πύλου και Νέστορος. Και αυτή εδώ η εικόνα δείχνει ακριβώς τον παλιό αρχαίο και μεσαιωνικό λιμενοβραχίωνα. Λοιπόν, μέσα εδώ στο λιμάνι αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη του Νίκου Λενού, υπάρχουν τμήματα του αρχαίου και του ρωμαϊκού μόλου. Σώζονται, εγώ δεν μπορώ να τα δω, αλλά μέσα εδώ σε αυτό το χώρο, εσωτερικά, πρέπει να σώζονται κατάλοιπα από το ρωμαϊκό και το αρχαίο λιμάνι, σύμφωνα με μια μελέτη του Νίκου Λιανού, ο οποίος είχε βουτήξει το 1987 στην περιοχή. Πράγμα που δέχεται φυσικά ο συγγραφέας. Ενσωματωμένα στο τείχος υπάρχουν διάσπαρτα, εκτός από απλά αγκονάρια από οχυρώσεις, από την οχύρωση της Μεσσίνης ή άλλων οχυρώσεων της Μεσσηνίας, σώζονται και αρχιτεκτονικά μέλη, κίονες και ονόκρανα κτισμάτων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περίοδου. Θα σας δείξω ορισμένα παραδείγματα. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι σίγουρα προερχόμενα από αρχαία κτίσματα, ιωνικού κυρίως ρυθμού. Βλέπετε εδώ ένα κεονόκρανο, εδώ ένα άλλο κεονόκρανο
ενσωματωμένα στο τείχος, κομμάτια από κοίωνες, ημικοίωνες, από οικοδομήματα που ενδέχεται να ανήκουν στα ιερά που είδε ο Παυσανίας της Ανεμότιδος της Αθηνάς ή της Αρτέμιδος που προανέφερα. Ο συγγραφέας Φουτάκης ασχολείται διεξοδικά και με τη γνωστή θεωρία της λεγόμενης χρυσής τομής και κυρίως με το κατά πόσο αρχαίες κατασκευές υπακούν όντως στο λόγο της χρυσής τομής που είναι 1 προς 1,618 που φαίνεται όμως, όπως δέχεται και εκείνος, ότι δεν υπακούν. Υποστηρίζει τελικά ότι μόνο ο εντυπωσιακός πύργος του λιμανιού, αυτός εδώ που βλέπετε στην εικόνα, σε συμπλήρωση του ίδιου ως προς το ύψος, είναι κτισμένος με βάση τις αναλογίες της χρυσής τομής. Χρονολογεί ο συγγραφέας τον πύργο στον πρώιμο 3ο αιώνα π.Χ. με βάση το σύστημα δόμησής του. Παρουσιάζει αυτός ο πύργος μεταξύ άλλων μια κατασκευή περίτεχνη για οχύρωση, μια δομή περίτεχνη για οχύρωση, δηλαδή μείωση προοδευτικά προς τα πάνω στα ύψη των δόμων του κατά 2 εκατοστά ανά 2 στρώσεις. Φαίνεται αυτό και στην εικόνα. Βλέπετε, μειώνεται το ύψος των δόμων, των οριζόντιων δηλαδή στρώσεων, κατά 2 εκατοστά, όπως διαπιστώνει ο ίδιος με τις δικές του μετρήσεις, ανά 2 στρώσεις. Αναλογίες χρυσής τομής διαπιστώνει ο συγγραφέας και στο γνωστό βωμό του Διός της Περγάμου, φημισμένο έργο του 2ου αιώνα π.Χ., καθώς και σε 2 επιτύμβιες στήλες του Αριστοναύτη και μιας η οποία στην Έδεσα, μιας δεύτερης η οποία ονομάζεται της Αδίας και του Θράσωνα. Για να πάρετε μια γεύση, αυτός είναι ο περίφημος βωμός της Περγάμου στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, από την Πέργαμο, και το περίφημο επιτύμβο ανάγλυφο του Αριστοναύτη από τον Κεραμικό στο Εθνικό Μουσείο. Οι προημότερες, βέβαια δεν αποκλείει και εκείνος να είναι συμπτωματική η σχέση των αναλογιών τους με τη χρυσή τομή. Οι προημότερες σωζόμενες χάλκινες κοπές νομισμάτων της Μεθόνης που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας και τους αναφέρει εικονίζουν οι παλιότερες μια ανδρική μορφή να τρέχει ορμητικά προς τα δεξιά με πόλο στο κεφάλι και λαμπάδα στο δεξί. Αυτό είναι το παλιότερο νόμιο, το κεντρικό χάλκινο. Αυτή είναι η μορφή, αχνά διακρίνεται λόγω της φθοράς, τρέχει προς τα δεξιά, έχει ένα περίεργο πύλο στο κεφάλι και κρατάει μια λαμπάδα κατά την ερμηνεία στο χέρι της και έχει ερμηνευθεί ως ο λαμπαδιφόρος του ηφαίστου. Και τα γράμματα «μο», δηλαδή «μοθώνει» βέβαια στο βέρσο, στην άλλη πλευρά, στην πίσω πλευρά. Στα χαλκά νομίσματα της εποχής του Γέτα και του Καρακάλα, αυτά τα δύο, το επάνω και το κάτω, της εποχής του Γέτα και του Καρακάλα, εικονίζεται το λιμάνι της Μεθόνης, βλέπετε αυτό το κύκλο με αυτόν εδώ, καθώς και θεότητες όπως η τύχη. Βλέπετε την τύχη εδώ με το τιμόνι στα χέρια της, ένα άγαλμα της τύχης που δεν το αναφέρει βέβαια ο Παυσανίας, και κάτω εδώ το άγαλμα της Αθηνάς, πιθανόν της Ανεμότιδος που πραγματικά είδε ο Παυσανίας στη Μεθόνη. Βέβαια πρέπει να σημειώσω, να υπογραμμίσω ότι αυτά τα ψευδοαυτόνομα λεγόμενα νομίσματα της εποχής Γέτα και Καρακάλα με απεικονίσεις θεοτήτων του παρελθόντος είναι κοινός τόπος για όλες τις πόλεις της περίοδου αυτής στην Πελοπόννησο. Η καταστροφή και η εγκατάλειψη τέλος της Μεθόνης οφείλεται κατά τον συγγραφέα, ορθώς φυσικά, στο σεισμό του 365 μετά Χριστόν και στο τσουνάμι που ακολούθησε. Φυσικά ο τρομακτικός αυτός σεισμός του 365, τον 8 τόσο Ρίχτερ, όπως έχουν σημειώσει οι σεισμολόγοι από την Πάτρα που τον έχουν ερευνήσει, ήταν τεραστίας δύναμης και έγινε αισθητός από την Κύπρο, να σκεφτείτε, στην Κρήτη, μέχρι την Κρήτη και μέχρι την Πελοπόννησο.
γιατί έχουν βρεθεί στρώματα καταστροφής, άριστα χρονολογημένα, με βάση νομισματικά ευρήματα και κεραμική, ακριβώς το 365 μετά Χριστόν. Μαρτυρείται και επιγραφικά, φιλολογικά ο σεισμός αυτός από τον Μαρκελίνο και είναι ένα γεγονός που διαβάζεται αρχαιολογικά μέσα από τα στρώματα καταστροφής που έχουν έρθει στο φως, κυρίως στο Καστέλι, στην Ελεύθερνα και στη Μεσίνη, όχι βέβαια στη Μεθόνη. Τελειώνω. Από τα τέλη πάντως του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, η Μεθόνη παρέμεινε ένα δευτερεύον περιφερειακό λιμάνι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ορισμένοι ερευνητές διερωτώνται πού ακριβώς προσορμίστηκε ο στρατός και τα πλοία του Ναύαρχου Βελισάριου το 533 μετά Χριστόν. Όμως πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι όταν λέμε λιμάνι της Μεθόνης δεν εννοούμε μόνο αυτό το χώρο, αλλά όλη αυτή την έκταση προφανώς, όπου οπωσδήποτε χωρούσε ολόκληρος ο στόλος του Βελισάριου και προσορμίστηκε και επιβιβάστηκαν τα στρατεύματά του στην ακτή για να μπορέσουν να προμηθευτούν κυρίως ψωμί αλλά και γενικά και τροφές. Επίσης, το 881 μετά Χριστόν, ο Νάσα, ναύαρχος επίσης του Βυζαντινού στόλου, στα χρόνια του βασιλείου πρώτου, επιτέθηκε ευνηδιαστικά στον αγκυροβολημένο στη Μεθόνη στόλο των Σαρακινών πειρατών. Βλέπετε, είχε γίνει ήδη καταφύγιο πειρατών η Μεθόνη από τότε και συνέχισε να είναι μέχρι αργότερα και κατέστρεψε το στόλο των Σαρακινών ο Νασάρ. Πρόσφερε μάλιστα, όπως αναφέρεται, τα πειρατικά λάφυρα στην εκκλησία της Μεθόνης τότε. Θα σταματήσω εδώ την αφήγησή μου και θα δώσω το λόγο στους συνάδελφους που αναμένουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καδημαϊκέ, κύριε Πρέσβη, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η σημασία και η χρησιμότητα της τοπικής ιστορίας από πολλά είδη χρόνια έχει απασχολήσει και προβληματίσει κορυφαίους διανοούμενους όπως τον Μαρκ Μπλοκ, τον Λουσίαν Φέβρο και άλλους ιστορικούς, εκφραστές γενικότερα της λεγόμενης σχολής των Ανάρων. Δεμένοι κατά ανάγκη με τη βιογραφία και τα ονόματα, δηλαδή με τους τόπους, τους ανθρώπους και τα μνημεία, η τοπική ιστορία επιτρέπει όχι μόνο τη διανέμιση ποικίλων ζητημάτων τα οποία αφορούν τον ίδιο τον τόπο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του ερευνητή, αλλά και την προσέγγιση ευρύτερου ενδιαφέροντος πτυχών του παρελθόντος μιας περιοχής. Ο τρόπος γραφής με άλλα λόγια της μικροϊστορίας αρθρώνεται με ορίζοντα τη μείζωνα ιστορία, οπότε η γνώση της ιστορίας της περιφέρειας λειτουργεί προς όφελος της κατανόησης της ιστορίας του κέντρου. Από την άποψη αυτή, το πόνημα που παρουσιάζεται απόψε στη φιλόξενη αίθουσα της Γεραράς Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι ευπρόσδεκτο, καθώς αφορά ένα συγκεκριμένο τόπο, τη Μεθόνη, τη μικρή δηλαδή εικόνα, παραπέμποντας σύμφωνα με τη δήλωση του τίτλου «Η Μεθόνη και η ιστορία, η Βενετία και η ουσία» στη μεγάλη εικόνα που μας προειδεάζει. Μέσα από τη συναγωγή των μαρτυριών που καταγράφει ο τοπικός ιστοριογράφος, ο επαγγελματίας ιστορικός επιλέγει τα στοιχεία που χρειάζεται για να αποχωρήσει στη δική του ιστορική σύνθεση. Εννοείται ότι στην πραχία εισήγησή μου θα περιοριστώ στην εξέταση και το σχολιασμό της ιστορίας της περίοδου της Βενετοκρατίας και δεν θα ασχοληθώ με την ιστορία ούτε της κατοπινής τουρκοκρατίας ούτε βέβαια της νεότερης εποχής. Ο λόγος, συνεπώς,
όχι για τη μεριτοκρατία, αλλά για τις μεριτοκρατίες στο πληθυντικό, όπως ορθώς τις ονομάζει ο συγγραφέας, αφού η Μεθόνη γνώρισε δύο περιόδους βενετικής κυριαρχίας. Ας δούμε συντομία το ιστορικό πλαίσιο. Μετά την κατάρρευση το 1205 της Κορώνης και της Μεθόνης από τους Φράγκους, η Δανετία ανήσυχη από την εξέλιξη της κατάστασης στην Πελοπόννησο και μη σκοπεύοντας να καταρρύψει τα εδάφη που της αναλογούσαν με βάση την Παρτίτιο, όπως ονομάστηκε η Συμφωνία Διανομής των Βυζαντινών Εδαφών ανάμεσα στους Σταυροφόρους, έσπευσε το 1207 να στείλει το στόλο της και να αποσπάσει τα δύο λιμάνια από τη φραγκική εξουσία. Τελικά η Βενετική κυριαρχία στα Μοθοκόρωνα και συγκεκριμένα στο γεωγραφικό χώρο, ο οποίος εκτείνεται νότια του ποταμού που εκβάλλει στη θάλασσα στον κόλπο του Ναγαρίνου ως το λιμάνι της Αχαίας Ασίνης, αναγνωρίστηκε με την πασίγνωστη και πολυμελετημένη συνθήκη της Σαπιέντσας τον Ιούνιο του 1209. Αδυνατώντας να αναλάβει ίδια τα νέα εδάφη που είχε κατακτήσει, η Βενετία τα πρόσφερε ως φέουδα σε επικόους της, ώσπου να θέσει την περιοχή οριστικά πια υπό τον άμεσο έλεγχό της. Τα λιμάνια της Μεθόνης και Κορώνης ήταν θέσεις κλειδιά για το βενετικό εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδεώδης συγχρόνως βάσης για τη διατήρηση της βενετικής ηγεμονίας στη θάλασσα. Εύστοχα επομένως, χαρακτηρίζονται σε απόφαση της Βενετικής Συγκλήτου ως τα μάτια της Γαλινοτάτης στην Ανατολή. Τα Μοθοκόρωνα αποτέλεσαν ενιαία διοίκηση με δύο ή και τρεις καστελάνους που τους πλαισίωναν σύμβουλοι, ταμείες, καγκελάνοι και άλλοι κατώτεροι υπάλληλοι. Ο περίφημος κώδικας Στατούτο τη Κορώνε Εντιμοντώνε, που θεσπίστηκε στα χρόνια 1337-1487 και ρύθμιζε θέματα σχετικά με τη διοίκηση των δύο καστροπολιτιών, καθώς και πολυάριθμες υπογραφικές πράξεις, συνιστούν σπουδαίες πηγές για την πληροφόρησή μας, αφενός ως προς τη συγκρότηση του κρατικού βενετικού μηχανισμού και αφετέρου ως προς τις δραστηριότητες που είχε αναπτύξει μέσα στη νέα πραγματικότητα ο ντόπιος πληθυσμός. Η πρώτη βενετική κατοχή διατηρήθηκε ως το 1500, όταν με το δεύτερο βενετοπληθυντικό πόλεμο οι Τούρκοι κατέλαβαν τα πελοποννησιακά κάστρα και κατέσπαξαν τον πληθυσμό. Η Βενετική σημαία θα κυματίσει ξανά στην περιοχή με τον έκτο Βενετοτουρκικό πόλεμο των ετών 1684-1699, ο οποίος έληξε με την κατάκτηση ολόκληρης της Πελοποννήσου που ονομάστηκε Βασίλειο του Μοραίους. Η νέα κλίστη διατηρήθηκε ως το 1815, χωρίστηκε σε τέσσερα διοικητικά διαφερίσματα, ένα από τα οποία είναι αυτό της Μεσσηνίας και πρωτεύουσα τον Ναγαρίνο που περιέλαβε και τον Μοθοκόρωνα. Η συνοπτική γεγονοτολογική αυτή παρουσίαση οδηγεί στη διατύπωση δύο παρατηρήσεων. Παρατήρηση πρώτη. Η Μεθόνη και η Κορώνη είχαν στη διάρκεια της Βενετοκρατίας κοινή ιστορική τύχη, άρα η διαδρομή της μιας μέσα στον χρόνο δεν μπορεί να εξετάζεται παρά σε σχέση και σε συνάρτηση με την άλλη. Παρατήρηση δεύτερη. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μελετητές της ιστορίας της Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο ενδιαφέρονταν μόνο για τους ξένους που είχαν εγκατασταθεί προσωρινά ή μόνιμα στις ελληνικές περιοχές, αδιαφορώντας για τον τόπιο πληθυσμό. Όμως, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ζωή και η δράση των ελληνικών πληθυσμών στη διάρκεια της ξένης κυριαρχίας έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να απασχολεί με αξιόλογα αποτελέσματα τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Η έρευνα στρέφεται τώρα τόσο προς τους ξένους κατακτητές, τους Βενετούς, όσο και προς τους υποτελείς κατακτημένους, τους Έλληνες. Συγχρόνως, η μελέτη στρέφεται προς το φαινόμενο της όσμωσης, της συνύπαρξης των δύο εθνικών στοιχείων του γνωστού Έλληνο-Βενετικού κοντομίνου. Το πόνημα «Η Μεθόνη και η ιστορία, η Βενετία και η εξουσία», ανήκοντας στο είδος που ονομάζουμε τοπική ιστορία, δεν ασχολείται με τις ζώνες επαφής των δύο πολιτισμών και δεν παρακολουθεί την πορεία που διήγησε το γηγενές στοιχείο στη διάρκεια της Βενετοκρατίας. Δεν θα βρούμε έτσι αναφορά στο περίφημο χειρόγραφο του Στράβωνα, άγνωστο τότε στη Δύση,
που είχε αφήσει στη Μεθόνη μαζί με πολλά άλλα χειρόγραφα ο Πολύς Βυσσαρίων όταν τον Δεκέμβριο του 1437 η αντιπροσωπεία των Βυζαντινών στην οποία μετήχε στάθμευσε στην πόλη πηγαίνοντας στη Βεράρα για να λάβει μέρος μαζί με τον Αυτοκράτορα Ιωάννη 8ο Παλαιολόγο στη Σύνοδο των Εκκλησιών. Ούτε πάλι θα βρούμε λύσεις για το επαναστατικό κίνημα του ελληνικού πληθυσμού της Μεθόνης κατά των Βενετών στις αρχές του 14ου αιώνα ή για τον Ιωάννη Μελισσινό, κάτοικο της Μεθόνης, που είχε την τύχη το 1961 να πολιτογραφηθεί Βενετός υπήκοος ή για τους συσσωματωμένους σε αδελφότητα, σε φραταλέα μορφωνέως ή τέλος για το πρόστιμο των 5 υπερθύρων που είχαν επιβάλει η Βενετή το 1339 σε όποιον κάτοικο της Μεθόνης αποκαλούσε τον άλλον κερατά. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε ένα οχυρό, στο εσωτερικό του οποίου συγκεντρώνεται κυρίως το δυτικό στοιχείο και στην ανίχνευση των αποτυπωμάτων που άφησαν οι τελευταίοι οι οποίοι είχαν καταφυτευτεί στον χώρο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τη μελέτη υλικών βενετικών καταλήπων στη Μεσσηνιακή Πολιτεία, έργο με το οποίο κατεξοχήν ασχολείται ο κλάδος της ιστορικής γεωγραφίας. Όπως κάθε δημιουργία, έτσι και αυτό το βιβλίο έχει να παρουσιάσει θετικά και αδύνατα αποτελέσματα. Αρχίζω από τα θετικά. Στο βιβλίο καταλογογραφούνται, περιγράφονται και φωτογραφίζονται 37 επώσημα Βενετών αξιωματούχων και 18 λιμνοί λέοντες του Αγίου Μάρκου που αποτελούσαν, όπως ξέρουμε, το σύμβολο της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας. Ολονόδια τα περισσότερα τα εικόσιμα και οι περισσότεροι γλυπτοί λέοντες μας είναι γνωστοί από δημοσίευσεις παλαιότερων ερευνητών, ιδίως στην περίπτωση των λεόντων του Αλμπέρτο Ρίτσι, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη μελέτη των γλυπτών λεόντων του Αγίου Μάρκου, το συγκεντρωμένο συνεργασία ειδικό εμπλουτίζει τις γνώσεις μας τόσο για την εραγική του ελληνικού χώρου, για την οποία η πληροφόρησή μας είναι πλημελής, όσο και για θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή των σημάτων της βενετικής εξουσίας και τους τεχνίτες τους. Αναγκαία είναι εδώ η παρατήρηση ότι το ανεστραμμένο υπόσημο στον προμαχώνα Τζοβάνι Μπέμπο προφανώς οφείλεται στην άγνοια των εργατών που το τοποθέτησαν στο σημείο εκείνο, αποσπώντας το ίσως από άλλο μέρος ή κτίριο, και όχι όπως ο συγγραφέας εφάνταστα υποστηρίζει στην πρόθεση των Τούρκων οι οποίοι, διαβάζω, θέλησαν να εξαφτελίσουν τον αξιωματούχο του οποίου ο προμαχώνας στάθηκε ανίκανος να αντισταθεί νικηφόρα στην ορμή και αποτελεσματικότητα της Οθωμανικής επίθεσης του 1500, τέλος του παραθέματος. Ενδιαφέροντα επίσης είναι τα στοιχεία που δίνει ο συγγραφέας για την κακώς κατά τη γνώμη του αποκαλούμενη στήλη Βοροζίνη στην πλατεία των όπλων, την οποία συνδέει με τον βεβαιτό αξιωματούχο Πιέτρο Ντακανάν. Ως προς την επιγραφή, είναι νομίζω πιστικά όλα όσα γράφει στο αφιερωμένο στην ιστορία της Βενετικής Μεθόνης άρθρου του ο γνωστός ερευνητής Μαρίνο Τζόρτζι, ο οποίος υποστηρίζει πως ήταν «Άλιγκερ χι κλέο σούπερ, ρεσπίκι αλταμάρες», δηλαδή ο φτερωτός λέων που βρίσκεται εδώ στην κορυφή ατενίζει την ανοιχτή θάλασσα. Άξις μίας είναι ακόμη οι ειδήσεις, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις νέων χρονολογήσεων που αφορούν τις μεσογειακές οχυρώσεις, το λεγόμενο πύργο του Βιλαρμίνου, τους πύργους των Αγίων Νικολάου και Μάρκου, την επισήμανση και την έκταση του λιμανιού. Μελετώντας τα μνημεία μέσα την οπτική του αρχαιολόγου, ο συγγραφέας προσπαθεί να εντοπίσει τα ίχνη των διαφόρων φάσεων των οχυρώσεων, επιχειρεί νέες αναγνώσεις επιγραφών, διακρίνει το είδος του οικοδομικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί και προτείνει σε διάφορες ερμηνείες σχετικά με τη χρήση του κτίσματος και τα πρόσωπα που συνδέονται με την ανέγεσή του. Θα σημειωθεί ότι στις απεικονίσεις του κάστρου που παρατίθενται στην εργασία χρήσιμο είναι να προσθεθούν οι παραστάσεις της φορτέτσας της Μεθόνης και του λιμενοβραχίωνα που ζωγράφησε με τον εξαιρετικό χρωστήρα του ο σπουδαίος κριτικός καλλιτέχνης Γιώργος Κλότζας τον 16ο αιώνα. Αν έχουμε τώρα στις αδυναμίες του βιβλίου, είναι ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι η εργασία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τελετών που γράφονται από συγγραφείς οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες ιστορικοί.
ερευνήσοντας ορισμένα από τα γνωρίσματα αυτά, αναφέρουν ακόμη. Στο βιβλίο ενσωματώνονται ολόκληρα κεφάλαια που εκτρέπουν τον αναγνώστη από την κύρια θεματική. Έτσι υπάρχουν, για παράδειγμα, εκτενείς αναφορές στον κλάδο της ερευνητικής, στη γνώση της οποίας έχει συμβάλει αποφασιστικά με τις μελέτες του ο πρόωρα χαμένος Ιωάννης του Πάντος Δασκαράτος, καθώς και στις παραλλαγές των παραστάσεων του Λέοντος του Αγίου Μάρκου, για τις οποίες υπάρχει επίσης πλούσια βιβλιογραφία. Εδώ κυλήνει ακόμη η απόδοση στα ελληνικά βενετικών όρων που αφορούν βενετούς αξιωματούχους, παραδείγματος χάρη του Καστελάνου, του Καπιτάνου, του Καμερλέγκο, για τους οποίους οι Έλληνες βενετολόγοι ακολουθούν μια κοινά αποδεκτή γραφή με βάση κυρίως την ορολογία που απαντά στα ελληνικά έγγραφα. Με ευκολία επίσης ο συγγραφέας καταλήγει σε κρίσεις, όπως διαβάζω εισαγωγικά, το Βυζάντιο δεν στάθηκε στη θάλασσα ως σημαίνουσα ναυτική δύναμη με σταθερή στον χρόνο παρουσία αρχαιών στα ναυτικά πράγματα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Παραβλέποντας βέβαια ότι για αιώνες η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στήριζε τη δύναμή της στο ναυτικό. Ο Χαριστόλος εστίν η δόξα της Ρωμανίας. Στις αδυναμίες του βιβλίου εγγράφεται τέλος η πλημελής χρήση των αρχαιακών πηγών και της βιβλιογραφίας και η αμέτωδη και ως εκ τούτου προβληματική καταλογογράφηση των ονομάτων των αξιωματούχων με μία του διαστήματος κατά το οποίο είχαν υπηρετήσει ως εκπρόσωποι της Μητροπολιτικής Διοίκησης στη Βενετική Μεθόδο. Σε αντιστάθμισμα των αδυναμιών και των αβλεψιών, ο αναγνώστης προηγείται με άνεση στην ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής μέσα από πληθώρα σχεδιαγραμμάτων και χαρτών, μέσα από διάφορες εικόνες, συχνά ωστόσο άσχετες με τη Μεθόνη και την ιστορική πορεία της και μέσα από άρτια τυπωμένες και παρουσιασμένες φωτογραφίες του μνημιακού πλούτου της Καστροπολιτείας. Και εδώ το χνάρι της υποδειγματικής φροντίδας και της αψεγάνειας της δουλειάς των εκδόσεων κρατών είναι εμφανέστερο. Κυρίες και κύριοι, έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί ότι η εθνική ιστορία είναι σε μεγάλο ποσοστό άθροισμα τοπικών ιστοριών. Αν προσεγγίσουμε τα πράγματα μέσα από την οπτική αυτή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για τη σύνθεση της εθνικής μας ιστορίας, βιβλία όπως η Μεθόνη και η Ιστορία προστίθενται στα χρηστικά εργαλεία έρευνας που διαθέτουμε. Και τούτο γιατί με την πλούσια συλλογή του ποικίλου υλικού που προσφέρουν, συμβάλλουν ανεξάρτητα από τη μέθοδο που ακολουθούν οι συγγραφείς τους και από τον ατελή συχνά τρόπο ανάγνωσης και ερμηνείας των τεκμηρίων στην ανάδειξη μιας σημαντικής ιστορικής περίοδου, της καλούμενης περίοδου της Βενετοκρατίας, η οποία συνιστά τη βενετική πτυχή της ελληνικής ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι απόψε μαζί σας στην παρουσίαση του πλούσιου και ωραίου αυτού βιβλίου και ευχαριστώ την κυρία Καπών για την ευγενική της πρόσκληση. Τελευταίος ομιλητής απόψε, μετά από δύο σημαίνουσες προσωπικότητες των επιστημών μας, δεν με ακούν, που μίλησαν για τη Μεθόνη κατά την αρχαιότητα και τους χρόνους της Βενετικής Κυριαρχίας, θα επικεντρωθώ στον τομέα που γνωρίζω καλύτερα, τις αναπαραστάσεις του χώρου και τις λειτουργίες του. Ωστόσο, θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες πρώτες εισαγωγικές παρατηρήσεις για το βιβλίο «Η Μεθόνη και η Ιστορία, η Βενετία και η Εξουσία» του κυρίου Παναγιώτη Κουτάκη. Κάτω από τον ασυνήθιστο και προκλητικό αυτό τίτλο, έχουμε ένα εξίσου ασυνήθιστο βιβλίο. Ένα βιβλίο τόσο σύνθετο, που δεν θα το όριζα εύκολα ως μονογραφία, παρά το γεγονός ότι έχει ένα μόνο συγγραφέα και αφιερώνεται σε ένα μόνο θέμα, τη Μεθόνη, από τους αρχαίους χρόνους έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά και αργότερα. Το βιβλίο απαρτίζεται από κεφάλαια που άλλοτε έχουν ευρύτερο ιστορικό χαρακτήρα και άλλοτε τη μορφή εξειδικευμένης μελέτης που εστιάζει σε επιμέρους συγκεκριμένα θέματα, όπως η ονομασία, οι οχυρώσεις, το λιμάνι, και διάφορα επιμέρους αρχιτεκτονήματα της Καστρούπολης. Κοντά σε αυτά παρατίθενται εκτενείς συλλογές πρωτογενούς υλικού,
όπως μια επιλογή γραπτών μαρτυριών για τη Μεθόνη από τον Όμηρο έως τον Κέβιν Άντριους, έκταση 100 περίπου σελίδων, η κατάλογη των ενετών αξιωματούχων που υπηρέτησαν στη Μεθόνη, η κατάλογη των θηρεών και των αναπαραστάσεων ηλαιώνων μας μέχρι στην κυρία Μαρτέζου που σώζονται στα ρήπια του κάστρου, καθώς και παρατήματα αφιερωμένα στην εικονογραφία και την τοπογραφία της Μεθόνης. Πρόκειται για τη συγκέντρωση ενός μοναδικού σε πλούτο υλικού, εργασία που θα παρέπεμπε σε συλλέκτη αν ο συγγραφέας δεν προχωρούσε σε επεξεργασίες και δεν διακινδύνευε πρωτότυπες ερμηνευτικές υποθέσεις, όπως κάνει ο κ. Κουτάκης. Ο ίδιος περιγράφει το εγχείρημά του με τα ακόλουθα λόγια. Κάποιες από τις αναζητήσεις, λέει ο Κουτάκης, κάποιες από τις αναζητήσεις είχαν τη μορφή αστυνομικής έρευνας, με τη διαδικασία της επίμονης και μακροχρόνιας εξέτασης στοιχείων και διασταύρωσης ενδείξεων. Ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και η διαφορετική τεχνική που η καθεμιά από τις στη συνέχεια μελέτες απαιτεί μου έδωσαν την αίσθηση της δημιουργίας μιας τυπογραφίας με πολλές σκηνές. Κάθε θέμα της όμως, καθένα από τα διαφορετικά δρόμενα, όσο εξειδικευμένες και αν είναι οι επιμένους λεπτομέρειες, δίνουν τελικά ένα ενιαίο και αρτιμελές φρέσκο. Το βιβλίο του κ. Παναγιώτη Φουτάκη για τη Μεθόνη είναι το τολμηρό εγχείρημα ενός πολυμαθούς, ενός πολυίστορα, καθώς καλύπτει πολλά και διαφορετικά γνωστικά πεδία και φωτίζει πτυχές μιας ιστορικής περιπέτειας 3.000 χρόνων. Ένα έργο τέτοιας εμβέλειας θα ήταν σήμερα κατανοητό μόνο συλλογικό σπονδυλωτό έργο, στο οποίο εξειδικευμένοι επιστήμονες θα κατέθεταν τις γνώσεις τους γύρω από συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, προϊστορία, ελληνική αρχαιότητα, ρωμαϊκή χρόνια, Βυζάντιο, αιτωκρατία κ.ο.κ. και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, αρχιτεκτονική, νομισματική, επιγραφική, εραλική, ιστορία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης κ.ο.κ. Πράγματι, οι ποικίλες προσεγγίσεις που συγκεντρώνονται στις 500 σελίδες μεγάλου σχήματος του τόμου που παρουσιάζουμε σήμερα απαιτούν ένα ευρύ ρηπίδι γνώσεων, μεθοδολογιών και δεξιοτήτων να συγκεντρώνεται σε ένα και μόνο μελετητή. Η πολυμάθεια είναι μια πνευματική έφεση ή αρετή που σήμερα έχει εκλείψει και γι' αυτό ο κ. Κουτάκης κατά τη γνώμη μου αξίζει θερμός υπερτηρίων. Η πολυμάθεια διαβρώθηκε σταδιακά από τη λόγια εξειδίκευση και την επαγγελματική οργάνωση των επιστημών. Ήδη από τον 18ο αιώνα, με την έκδοση της εγκυκλοπαιδείας, η λογιοσύνη αντιμετωπίζει συλλογικά τα σύνθετα ζητήματα και οι πολυμαθείς πολυίστορες του 17ου αιώνα παραμερίστηκαν στο περιθώριο. Όσοι αποτολμούν να αντιμετωπίσουν μόνοι έξω και πέραν των ακαδημαϊκών περιχαρακώσεων ζητήματα πολλαπλών εξειδικεύσεων, αντιμετωπίζονται με καχυποψία και κατηγορούνται για προχειρότητα και τυχοδιοκτισμό. Θυμίζω εδώ, ανεκδοτολογικά, τη φράση με την οποία ο Μπομαρσέ τους κατακεράμουσε. «Trop ignorant, πολύ αδαείς, για να ανατρέξουν σε σοβαρά επιστημονικά συγγράμματα, τα γράφουν μόνοι τους, αντλώντας από λεξικά και άλλες πηγές ύποπτης εγκυρότητας». Και τότε δεν υπήρχε η Wikipedia. Αλλά σοβαρευτούμε και ας γυρίσουμε στο τολμηρό εγχείρημα του κ. Κουτάκη. Το βιβλίο του για τη Μεθόνη είναι ένα εντυπωσιακό έργο, προϊόν μακρόχρονων και επανειλημμένων αυτοψιών, επίμονης έρευνας σε αρχεία και βιβλιοθήκες και κυρίως επίμονης προσήλωσης στις πρωτογενείς πηγές. Όχι στις δευτερογενείς, που επισήμανε η κ. Μαρτέζου σε αρκετά σημεία. Σίγουρα και εκ των πραγμάτων έχει αδυναμίες, όπως εξάλλου κάθε βιβλίο. Πρώτιστα όμως έχει δύναμη. Τη σφαιρική και ολοκληρωμένη θέαση ενός τόπου στην ιστορία. Μέσα από τη συλλογή και την ερμηνεία πολλών και ποικίλων ρεαλίων, κείμενα, εικόνες, νομίσματα, οικόσημα, ανάγλυφα, αρχιτεκτονήματα, χάρτες, περιγραφές, ο κ. Κουτάκης συγκεντρώνει τις ψηφίδες ενός μεγάλου μοσαϊκού που αναδεικνύει τις περιπέτειες της Μεθόνης ως κόμβου ή μη κόμβου των θαλασσίων επικοινωνιών στη Μεσογείο. Η ιστορία της Μεθόνης είναι η ιστορία της Μεσογείου. Όπως κάθε κατοικημένος χώρος, η Μεσόγειος είναι ταυτόχρονα μια γεωγραφική πραγματικότητα και μια χωρική διευθέτηση σε διαρκή μετασχηματισμό. Μια αλληλεξάρτηση της φύσης και της ιστορίας, όρος ταυτόχρονα φυσικός και ανθρώπινος, προϊόν της διάβασης, του περιβάλλοντος και των κοινωνιών που το κατοικούν. Το κεντρικό χαρακτηριστικό των ακτών και των νησιών και της Μεθόνης, προφανώς, που συγκροτούν την εσωτερική αυτή θάλασσα, συμπυκνώνεται στον ελληνικό όρο «στενοχωρία», που θα αποδίδαμε σήμερα ως παινία εδαφών. Η Μεσόγειος
είναι πράγματι ένα κατακαιρματισμένο περιβάλλον με περιορισμένους συνήθως πόρους, μια ζώνη θραυματικών και συχνά άγωνων ακτών που περιβάλλει βιαρχικά νησιωτικά συγκροτήματα. Τα κύματα των λαών που σταμάτησαν στις ακτές τις προσαρμόστηκαν στο ιδιότυπο αυτό περιβάλλον και από νωρίς μετέτρεψαν τη θάλασσα από παράγοντα διάβρωσης και απομόνωσης σε αγωγό αναδιανομής αγαθών. Δίκτυα ναυτικών επικοινωνιών αναπτύσσονται και σταδιακά πυκνώνουν, συγκροτώντας ένα σύνθετο ιστό αμοιβαίων εξαρτήσεων μεταξύ των ακτών, των νησιών και της πλούσιας ενδοχώρας της Μεσογείου. Οι πρακτικές ναυσιπλοείας και η παινία των εδαφών και των φυσικών πόρων βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και των αποικισμών που εκδηλώνονται από νωρίς και εμπορείς μετατρέπουν τη στενοχωρία της Μεσογείου σε ευρυχωρία. Τα μεσογειακά λιμάνια, όπως η Μεθόνη, κύριοι κόμποι του ιστού αυτού, συνδέουν τους δρόμους του χερσαίου και του ναυτικού εμπορίου και τροφοδοτούν νησιά και απομονωμένα μέρη των ακτών. Η κινητικότητα των ανθρώπων της θάλασσας και τα πυκνά δίκτυα που αυτοί κατάφεραν να ιδρύσουν και να συντηρήσουν μετατρέπουν τη Μεσόγειο σε ένα χώρο ανταλλαγής και συμπληρωματικότητας, μεσολάβησης, πρόσβησης, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής. Οι εικόνες και οι περιπέτειες της Μεθόνης στη μεγάλη ιστορική διάρκεια που με περισσύφρον τύρα συνέλεξε ο κ. Κουτάκης εξιστορούν την περιπέτεια της Μεσογείου. Οι παρουσίες και οι απουσίες της Μεθόνης στο ιστορικό γίγνεσθε ακολουθούν τις διακυμάνσεις της σημασίας της Μεσογείου. Διακυμάνσεις που συνδέονται με την ακμή ή την αφάνεια των ναυτικών πόλεων. Πράγματι, η παρουσία της Μεσογείου εξασθενεί κάθε φορά που υπερισχύουν οι υπηρετικές δυνάμεις, αυτοκρατορικές ή μη, οι υπηρετικές δυνάμεις της ξηράς δηλαδή, που μετατρέπουν τη Μεσόγειο και τείνουν να τη μετατρέψουν σε κλειστή λίμνη και επανεφευρίσκεται η Μεσόγειος με κάθε νέο άνοιγμα των θαλάσσιων οδών, κάθε νέα ακμή των ναυτικών πόλεων. Η γειτνίαση με την υπηρετική Σπάρτη και η εμπολής εξάρτησή της από αυτή δεν επέτρεψε στη Μεθόνη να συνδυθεί με τις θαλασσοκρατίες της αρχαιότητας, παρά, τα ακούσαμε τον κύριο Θέμελη, τις προσπάθειες των Αθηνών να συμπεριλάβουν στα ναυτικά τους δίκτυα την κέρια αυτή θέση. Η Μεθόνη θα αναδειχθεί με την ανάλυση της Μεσογείου κατά την παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας των Ύστερων Μεσαίωνα και τον διαμερισμό του Παρτίτιου Ιμπέριου και τον διαμερισμό της μεταξύ των ναυτικών πόλεων της Δύσης. Δεν θα μιλήσω εδώ για τις νέες αυτές θαλασσοκρατίες και ιδίως τη Βενετική, καθώς η κυρία Μαρτέζου ανάπτυξε ήδη το θέμα. Θα ήθελα μόνο να επαναλάβω εδώ ότι η Μεθόνη, με την κομβική θέση που κατήχε στα δίκτυα που συγκροτούσαν το Βενετικό Στάτο Νταμάρ, βρίσκεται στην καρδιά της Βενετικής Θαλάσσιας Κοινοπολιτείας, στο κέντρο του σοφού συστήματος αναδιανομής, στο οποίο διακινούνται με σχετική πάντα ασφάλεια άνθρωποι, πληροφορίες και πλούτος. Δεν είναι νομίζω τυχαίο το γεγονός ότι η πόλη εικονογραφείται και περιγράφεται ήδη από τον Ύστερο Μεσαίωνα στα περισσότερα ταξίδια στην Ανατολή, ότι περιλαμβάνεται στους αναγεννησιακούς άρχοντες των πόλεων που κάθε μορφωμένος πόλεων που κάθε μορφωμένος όφιλε να γνωρίζει και ήδη να τον επισκεφθεί, και ότι ο μοναδικός Έλληνας κοσμογράφος της Αναγέννησης ήταν από τη Μεθόνη. Ο λόγος για τον Τζοβάνι Ντομένικο Ζόρζι Νταμοντών, ο οποίος διακόσμησε με πρωτότυπους χάρτες του κόσμου και των πόλεων της Μεσογείου το παλάτι των Δόλυπων. Χαθήκαν οι χάρτες, καήκαν στη φωτιά του 1770. Ωστόσο, υπό μία έννοια, η Μεσόγειος δεν ανήκει σε κανέναν, όπως κάθε θάλασσα είναι ένας χώρος ελευθερίας στον οποίο ισχύει ο νόμος του πιο τολμηρού. Η πειρατεία, τα ακούσαμε, απαρχή ή σύνδρομο του ναυτικού εμπορίου, αποτελεί έτσι μια ενδυμική και διαρκή δραστηριότητα. Η ετυμολογία του όρου από το ρήμα πειράω, δηλαδή επιχειρώντα, λέει όλα. Η Μεθόνη, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Θέμελη και την κυρία Μαρτέζου, στάθηκε επανειλημμένα θύμα των πειρατικών επιδρομών, ενίοτε και κύριο άνδρο τους. Ενώ στις αρχές του 13ου αιώνα οι Βενετοί αναγκάστηκαν να καταστρέψουν τις οχυρώσεις της για να αποτρέψουν τις ωρέξεις των πειρατών για μια νέα εγκατάσταση στην πύλη αυτή της Ελλάδας και το σταυροδρόμιο των θαλασσιών δρόμων. Κυρίες και κύριοι, το πλούσιο υλικό που περιλαμβάνεται στο τόμο που παρουσιάζουμε σήμερα επιβεβαιώνει ότι στην ιστορία δεν λειτουργεί εν τέλει κανένας είδους γεωγραφικός δετερμινισμός. Λόγω της θέσης της, η Μεθόνη πέφτει στην αφάνεια, αλλά και λόγω της θέσης της αναδεικνύεται σε σημαντικό σταυροδρόμιο. Η ίδια γεωγραφία λειτουργεί ευεργετικά και ευλαπτικά, ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες. Οι άνθρωποι, αν προτιμάτε οι κοινωνίες,
προσαρμόζονται στον χώρο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, τον προσαρμόζουν στις ανάγκες τους στο μέτρο που οι ιστορικές συνθήκες επιτρέπουν ή επιβάλλουν. Η πληρέστερη εικόνα είναι αυτή του τροπισμού, όπως τη διατύπωσε ο Βιντάτε Λαμπλά στις αρχές του 20ου αιώνα και όπως την επανέλαβε με πολύ πιο γραφειρό τρόπο ο Μπροντέλ. Ο τροπισμός, τροπίσμη, σκεφτείτε τα ηλεκτρόπια, που δεν είναι απλά ένας μηχανισμός προσαρμογής στο περιβάλλον, αλλά η διαμόρφωση περιβάλλοντος ή περιβαλλόντων, αν μπορούμε να πούμε, που συνδυάζει εσωτερικές ανάγκες και εξωτερικές συνθήκες. Ορθά, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Σκουτάκης αντιμετωπίζει διαρκώς τη μεθόνη ως κόμβο των επικοινωνιών, εγώ θα έλεγα ως κόμβο και μη κόμβο των επικοινωνιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από αυτή την οπτική θα ωφελούσε μια καλύτερη εκμετάλλευση πηγών που σχετίζονται άμεσα με την εκάστοτε συγκρότηση των δικτύων επικοινωνίας, όπως ο περίπλος του Σκύλακος, υπάρχει στο ανθολόγιο, αλλά δεν τον εκμεταλλεύεται στη διαπραγμάτευση, η τάπουλα ποιοτική Γιάννα, που έχει μια ωραιότατη αναπαράσταση της μεθόνης, το Liber de Tristentia Liberiarum, που δίνει όλες τις αποστάσεις, είναι το πρώτο ναυτικό βοήθημα, όλες τις αποστάσεις στην περιοχή με κέντρο τη μεθόνη, η πορτολάνη κείμενα και οι ναυτικοί χάρτες, αλλά και η ερμηνεία θα βοηθούσε νομίζω της απουσίας της μεθόνης από έργα όπως το Ιτινεράριο Μαντονίνη ή το Ιτινεράριο Μαρίτιμο. Δεν θα σταθώ σε κάποιες αδυναμίες της τεκμηρίωσης, νομίζω ότι εγώ είπα άοψο όταν άκουγα τις αντίστοιχες παρατηρήσεις της κυρίας Μαλτέζων, είναι αναπόφευκτες αυτές ένα τόσο τολμηρό εγχείρημα. Και το βρίσκω ότι είναι τόσο ωραίο το βιβλίο που δεν κάνει τώρα να σταθούμε σε αυτά. Θα σταθώ μόνο σε μία. Τη μόνη φράση που σημειώνεται με μαύρα στοιχεία με στοιχεία Bold στη σελίδα 140, έμφαση που δηλώνει τη βαρύτητα από τις προσδίδιους συγγραφέας. Αφορά την εκτίμησή του για την τετραετία της διακυβέρνησης Καποδίστρια, την οποία βλέπει ως τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία χειραφέτησης, παραθέτω, ανάμεσα στην τουρκοκρατία του 1453-1828 και την ξενοκρατία του 1832-1974. Πέραν του γεγονότος ότι η τετραετία Καποδίστρια αποτελεί μια περίοδο κατ' εξοχήν ξένης προστασίας, προστάτευσης δυνάμεων του πρωτοκόλλου κοινωνίου και ξένης στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, η γαλλική στρατιά στον Μωριά, υπό τον Μεζόν που είχε μάλιστα το στρατηγείο της στην Εθόνη. Πιστεύω ότι γενικευτικοί όροι όπως η ξενοκρατία αρμόζουν περισσότερο στα αποικιακά και πελατειακά κράτη των Γάλλων, των Βρετανών, των Ρώσων και άλλων και πολύ λιγότερο στη σύγχρονη Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα κλείνοντας να συγχαρώ τις εκδόσεις Καπών για την πανέμορφη αυτή έκδοση και τον κύριο Κουτάκη για το τολμηρό του εγχείρημα. Να τον ευχαριστήσω για το πλούσιο υλικό που με πολύ κόπο συνέλεξε και με περισσή γενναιοδορία μας δίνει και να ευχηθώ στο βιβλίο τους να βρει τη θέση που πραγματικά του αξίζει. Σας ευχαριστώ. Είμαι σύντομος, δεν θα μακρηγορήσω, για να υπάρξει χρόνος για όποιον, όποια θα ήθελε να προβάλλει ερώτηση, να κάνει μια παρατήρηση, παρατηρήσεις. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και ειλικρινά την αυτοεξοχότητα των πρέσβη της Ιταλικής Δημοκρατίας και τον αξιότιμο δήμαρχο Πύλου Νέστορος, όχι μόνο για την παρουσία τους, αλλά για τα ζεστά λόγια που εκφράσανε με χαιρετισμό μας. Ασφαλώς, ευχαριστώ και τους ομιλητές που μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν αυτό το τόμο και να εκφράσουν την άποψή τους, τις παρατηρήσεις τους και την κριτική τους. Είναι καλή η επενία και προσωπικά έχω ένα πρόβλημα τους επένους. Γίνομαι αλλεργικός όταν είναι υπερβολική, αλλά αυτό είναι προσωπικό θέμα, δεν αφορά εσάς. Πολύ καλύτερα από τους επένους είναι η κριτική, όταν είναι επικοινωνική και όταν έχει επιχειρήματα που πατάνε γερά στα πόδια τους. Θέλω να αναφερθώ μόνο σε τρεις παρατηρήσεις της κυρίας Μαλτέζου, πολύ σύντομα, για να κλείσω μετά αυτό που θέλω να σας πω, περιμένοντας ενδεχόμενες απορίες, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και διαφωνίες. Η κυρία Μαλτέζου χαρακτήρισε εφάνταση την μνήμη μου
τους ανεστραγμένους πυρεούς που θεωρώ ότι ανεστράφησαν από τους Τούρκους. Αυτό είναι δεδομένο, αρχαιολογικό, δεν είναι ποιοτική. Η εμπειρία δική μου είναι ότι πρόκειται για προσβολή των Τούρκων στον προηγούμενο εκκλησιαστή του κάθε μεθόδου. Είναι πράγματι ερμηνεία που δίνω εγώ. Ωστόσο, έχω κάποια χρόνια που ασχολήθηκα στη Βρετανία, στη Γαλλία και στη Γερμανία με την Ελλαδική, δηλαδή τον χώρο των 20 μεθοδιών. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά 20 μεθοδιών. Και είναι σχεδόν απαράβατη τακτική όταν κάποιος εξουσιάζει έναν χώρο που φέρει 20 μεθοδιούς να κάνει δύο πράγματα. Εάν τα παλιά 20 που βρει εκεί είναι ο προηγούμενο εκκλησιαστών τη φίλη του ή τη πόλη του, του αλλάζει τη θέση γιατί χτίζει κάτι καινούριο. Τα νέα τα βάζει σε εμφανή τιμένη θέση. Αυτό κάνουν οι ενετοί σε παλαιότερα ενετικά 20. Όταν τα παλιά 20 που βρουν την καταρτή θέση είναι σε ξένο κατακτητή και κυρίως εχθρό του κακοκειμένου κατακτητή, κάνουν δύο πράγματα. Ή κτίζοντας τα πράγματα με την όψη του εμβλήματος από τη μέσα πέρα που μη φαίνεται, ή τον βάζετε ξαπλωμένο από την έξω πλευρά και μερικές φορές με τη μύτη προς τα κάτω. Λοιπόν, ξαπλωμένος σημαίνει είναι νεκρός, ο προνεκρός μου. Εγώ τώρα είμαι το αφεντικό. Και με τη μύτη προς τα κάτω σημαίνει αυτό το ίδιο που σημαίνει και ένα λάβαρο με το κοντάρι του με προς τα κάτω. Οπότε λοιπόν, προσωπικά δεν θεωρώ αφαίρετη την ερμηνεία μου αυτή. Είναι ο τρόπος που προσβάλλουν οι Τούρκοι τους προηγούμενους κατακτητές του Κάστρου, δηλαδή τους συνέδρους. Έγινε μία αναφορά στο κεφάλι την αραβική τέχνη και χαρακτηρίστηκε σαν εμβόλυμο και ένθετο στη ροή του βιβλίου που λίγο προβληματίζει τον αναγνώστη. Το κεφάλι την αραβική, δηλαδή η εξήγηση περί τι είναι το υπόστημα και τι είναι ο θηλαιός, προηγείται ακριβώς τον κεφαλαίο για κάθε ένα από τα ενετικά 20 της μεθόδης και το έβαλα για ένα πολύ απλό λόγο και έτσι και αλλιώς θα μιλούσε για αυτό στην σύντομη ομιλία. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ λίγη γνώση και πολλές λαθασμένες αντιλήψεις για τους θεούς και τα 20. Και πρέπει κάποια στιγμή να ασχοληθεί σοβαρότερα η συγκεκριμένη ιστοριογραφία και το θέμα της εναλλητής 20 του θεού. Και το τελευταίο, η τελευταία παρατήρηση για την αρχική παρουσία του Βυζαντίου που διαβάστηκε η μισή από τη φράση. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ολόκληρη τη φράση η οποία δίνει εντελώς διαφορετική εικόνα από το πρώτο μισό της φράσης και συνδέει και αυτό. Το θέμα ήταν η ναυτική παρουσία του Βυζαντίου σε σχέση με άλλες ναυτικές παρουσίες στη Μεσόγειο. Η Μεθόνη υπήρξε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της Βυζαντινής αδυναμίας για πανεσογειακό ρόλο. Επί 8 και πλέον αιώνας, υπό Βυζαντινή δικαιοδοσία, από τη βασιλεία του Θεοδόσου του πρώτου το 359, μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους του 1904, η Μεθόνη παρέμεινε ένα δευτερεύον, αυτή η φράση διαβάστηκε, ένα δευτερεύον περιφερειακό λιμάνι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ στους λιγότερους από αυτές τις αιώνες ενετικής διοίκησης μεταμορφώθηκε όχι μόνο σε πρωτεύον λιμάνι της ενετικής επικράτειας, αλλά και σε κύριο εμπορικό σταθμό για κάθε ευρωπαϊκή, βόρειο-αφρικανική ή δυσανατολική χώρα με ανεπτυγμένες συγκοινωνίες και εμπόριο. Οι Βυζαντινές προσπάθειες για μεσογειακή παρουσία εν τούτης δεν έπαιξαν. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη εμφάνιση για τη μεσογειακή παρουσία του Τζέλη. Θα ήθελα για το θέμα της χαμένης τετραετίας που ανέφερε ο κύριος Στόλιας, έχει απόλυτο το δίκιο. Έτσι. Ότι και οι Καποδίστες δεν παίξαν κάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Είναι πριν την τετραετία. Μετά, με το 1974, δηλαδή, δεν ξέρω σε ξενοκρατία. Όχι, ο Βενιζέλος δεν είναι ξενοκρατία και το πρόβλημα του ήταν αυτό. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Ξενοκρατία από το 1832 μέχρι το 1974, ενώ τη βασιλεία στην Ελλάδα, η οποία είναι ξενόφερτη, και μάλιστα το αναφέρω αυτό, και για την οποία δεν ζητήθηκε καν η γνώμη, όχι του ελληνικού λαού, αυτό τότε ήταν
σχεδόν αστείο. Αλλά ούτε καν το ελληνικό κόμμα του. Ακόμη και το φιλορωσικό, φιλοαγγλικό ή φιλογαλλικό ελληνικό κόμμα δεν ρωτήθηκαν εάν θέλουμε ξένα ηγεμόνα και από ποια χώρα. Και μέσα το όφελος δεν ήταν ο πρώτος. Οπότε ήταν όλοι ο πρώτος από το Βέλγιο. Το αρνήθηκε για λόγους που τους αναφέρω, δεν θέλω να κουράσω, να σας κουράσω να διαφωνείτε. Ναι, τετραετία, ενώ είχαμε τετραετία ξενοκρατίας με το δεδομένο αυτό. Μιλάμε για βασιλεία και με την δολοφονία του Καποδίστρια, εάν δεν είχε δολοφονηθεί, εάν το σχήμα που διατέθηκε το Καποδίστρια, ο αδερφός του Αγουστίνος, άρχινε να εξελιχθούν τα πράγματα όπως δείχνουν να εξελιχθούν, δηλαδή η εξέλιξη θα ήταν προς μια προεδρευόμενη ή προεδρική δημοκρατία, αλλά με τη θέληση και την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό στην ουσία έγινε από το 1974 και μετά. Εκλογές ελεύθερες γινόταν βέβαια. Και ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ναι, συμφωνώ. Είδα που φτάσαμε, αλλά προτιμώ να φτάσουμε στα χάλια μόνοι μας παρά στα χάλια εξαιτίας των ξένων. Τώρα, και να κλείσω, γιατί θα ήθελα να ακούσω αντίρρησης και από εσάς. Ξαναλέω ότι είμαι αλλεργικός στους εκκρέμους, οπότε προτιμώ τις αντίρρησης. Και είμαι ειλικρινής όταν το λέω αυτό. Ο τρόπος που μιλάμε, που ακούτε να μιλάμε απόψε για το βιβλίο, σας δίνει την εντύπωση και δεν λανθασμένη, ότι απευθύνεται σε κάποιο ειδικό κοινό. Είναι αλήθεια. Ότι αγκαλιάζει χώρους διαφορετικούς, ιστορίας, αρχιτεκτονικής, νομισματικής, οχυρωματικής τυπολογίας, τα εικόσιμα, τις επιγραφές. Μεταφέρει κάποια γνώση λοιπόν σε κάποιους ειδικούς στον χώρο τους. Σε κάποιους ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες στον χώρο τους. Ωστόσο, όταν γράφω κάτι ή όταν μιλάω για κάτι, προσπαθώντας να μεταφέρω μια γνώση, και μάλιστα η γνώση που προσπαθώ να μεταφέρω και είναι κάτι που τονίζω στην εισαγωγή, γίνεται μετά από διασταύρωση πηγών με τρόπο όσο οι πηγές του επιτρέπουν αντικειμενικό. Και όταν δεν είμαι σίγουρος για συμπέρασμα, ή δεν το αναφέρω ή το λέω με πολλές επιφυλάξεις. Λοιπόν, πέρα από τη γνώση που θέλω να μεταφέρω, στους ειδικούς και εμείς εκφράζουμε με τρόπο που θέλω να τραβήξω και το μέσο αναγνώστη και το μέσο ακροατή. Οπότε, όταν μεταφερθεί μια γνώση σε αυτούς που με ακούνε ή με διαβάζουν, προσπαθώ, ή τουλάχιστον το ελπίζω, να μεταφέρω παράλληλα μια εικόνα, μια συγκίνηση, μια ιδέα, μια ιστορία, το οποίο με τη σειρά του δημιουργήσουν καινούργιες εικόνες, συγκινήσεις, ιστορίες. Κρατώντας παράλληλα όμως, και δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό, και ο θεατής και ο αναγνώστης να κρατήσει πάντα την κριτική του σκέψη, την κριτική του διάθεση και σε αυτά που διαβάζει και σε αυτά που ακούει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.